μανά, δώσε μία μενέ. Είναι δώσε και σε μένα. Ποιος και η ψυχή μου τι λέει. Εσύ, αυτό, είναι αυτό. Δώσε και σε μένα, δώσε και σε μένα. Δεν και λέει σε αυτό. Μένα, δεν και λέει σε αυτό. Μένα, μάνα. Δεν λέει αυτό. Τι λέει. Ισπανικά μιλάει. Και τι λέει. Ξέρω εγώ τι λέει. Είδες καλύτερα τα λέω. Εγώ το μετέφρασα και στα ελληνικά. Έκανα και τη διασκευή. Coge me la mano que tú eres cosa buena. Esta noche quiero bailar sobre la arena. Yo no soy una henap. Αλλά henap στην ισπανικά. Henap. Αυτό που κολλάμε. Henap στην ισπανικά δεν γίνεται τίποτα. Ναι, αυτή εννοεί το τατουάζ που κολλάμε. Είσαι μία χένα. Είσαι μία χένα. Λοιπόν, γεια σας κοτσουνάκια μου. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Loca Report 2015. Έχουμε, το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ουρί μου! Ουράκι μου! Ουράκι! Ουράκι! Παιδιά, ήρθε το ουράκι, ξέρετε ποιο ουράκι. Το ουράκι της εκπομπής ο Άλεξ. Εδώ με το σκούπο του. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Loca Report. Εδώ ολοζώντανα είμαστε. Να τα μην τα ξαναλέμε. Θέλουμε μηνύματα. Τη συμμετοχή σας. Θέλουμε τα μηνυματάκια σας. At Loca Report MTV στο Twitter και κάτω από τη φωτογραφία του Facebook. Θέλουμε τη συμμετοχή σας σήμερα. Γιατί ξέρω ότι μερικοί από εσάς εξαιτίας του χιονιού δεν έχετε σχολείο σήμερα, διότι έχουν ανοίξει τα σχολεία. Και θέλω να μας στείλετε ανοίξαν τα σχολεία μετά τα Θεοφάνια. Χρόνια πολλά στο Γιάννη! Γιορτάζει μισή Ελλάδα και σήμερα. Και στους Γιάννηδες, και στους Θεοφάνιες, και... Στους, στο Φάνι, να πούμε χρόνια πολλά στο Φανάρα ναι, 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 ναι. Που είχε χτες τη γιορτή του. Γεια σου ρε Φάνι, να σε θέλω χαιρόμαστε. Να σε δοκιμάσω, πριν να πεις τίποτα άλλο. Γλυκό. Θέλω να σε δοκιμάσω. Ναι. Έλα. Σου δίνω την ευκαιρία ναι. να στέλνεις ένα ωραίο χρόνια πολλά ναι. σε κάποιον που γιόρτασε χθες. Και τον αγαπάς πολύ. Όχι, προχθές γιόρτασε. Σε Φάνη εννοείς, ή Θεοφανία. Όχι, γενέθλια. Γενέθλια, βάζει δύσκολα πράγματα. Περίμενε. Θα δοκιμάσουμε τα το λόγια Σάκη που... Το Σάκη Ρουβάκα λες. Τον είχα πει και στην εκπομπή το Σάκη, δεν θα είχα ξεχάσει εγώ το Σάκη μου. Εγώ ήμουν εκτός. Δεν μας έβλεπες μέσω YouTube. Αφού σου έστειλα. Ναι, αλλά δεν είδες εγώ εδώ πέρα που έκανα τα τζάμα αφιέρωση στο Σάκη. Όχι. Και είπα ότι θα πάω στην Κάτια να, να φάμε και γιατί δεν μπορούσα. Και θα τους έφτιαχνα με τα χεράκια μου βασιλόπιτα και μπουρδέτο. Να σου πω γιατί δεν μπορούσα. Τι φλερ είχες με τον Γιαννόπουλο όλη την ώρα. Αυτός έφταιγε. Αυτός με φλερτάρε. Όλη την ώρα και γέλα. Έχει το χασοχαμόγελο αυτό το. Τι να κάνω. Ξέρεις τι μου έλεγε στο διάλειμμα. Ξέρεις τι μου έλεγε στο διάλειμμα, δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω γιατί μας βλέπει και. Θέλω να σου πετάξω και τις αναφορές και την εσκαλέτα. Στο Βαγγέλη να τα πεις, που προσπαθούσε να με αποπλανήσει. Και διάβασε τις ειδήσεις και γέλασε και όλα. Αφού δεν είναι όπως όταν τις λέω εγώ, τύπου την ενοχλώ την είδηση και ούτε καν σταματάει. Μου έλεγε χαζομάρες ρε εσύ. Και εγώ δεν σου λέω χαζομάρες ποτέ. Εσύ μου λες έξυπνα πράγματα, ενώ ο Βαγγέλης μου έλεγε χαζομάρες και γέλαγα, γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνεις, άστο. Δηλαδή, δεν ήταν... εσύ σ' αρέσουν οι άντρες για την εμφάνιση. Για το χούμορ. Όχι για το είναι ξυπνάδα. Για το χούμορ, καλέ. Άντρας χωρίς χιούμορ. Σπίτι χωρίς βαλκόνι. Γυναίκα χωρίς μπούστο. Το μπούστο είναι το χιούμορ του άντρα, παιδιά. Το, ναι. Ναι, το χιούμορ είναι το μπούστο του άντρα. Το πανάποδα. Το ξέρετε, ότι όποιος άντρας έχει χιούμορ είναι πολύ... Εγώ δεν έχω χιούμορ. Ναι. Εσύ είσαι πολύ ερωτεύσιμος. Μωρό μου! Μωρό μου! Λοιπόν, θέλω να πεις στα παιδιά πώς πέρασες σε Ισπανία. Δεν πήγα μόνο Ισπανία. Και πώς πέρασες και Ρώμη. Γιατί πήγε και Ρώμη η άφετη μου τσουνάρα του, σας τα μάνα μου την είδα δύο μέρες. Τους υπόλοιπες ήμουν Ρώμη. Τις άλλες δύο δηλαδή. Τρεις. Τρεις, εντάξει. Τι κάνει η Μερσέντες. Πάμε να δούμε ένα πράγμα. Εγώ πάω Μάλαγα και περνάω ωραία γιατί βλέπω τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Εννοείται. Και τον αδερφό μου. Αλλά στη Μαλάκα δεν έχουν μείνει φίλοι μου. Οι φίλοι μου έχουν φύγει παντού. Πού πήγανε, ρε. Έχω στην Αυστρία, στην Γαλλία, στη Αμερική έχει πάει άλλος. Έχει πάει τόσο στην Γερμανία. Για διακοπές Χριστουγέννων ή γενικά μόνιμα. Για να μόνιμα. Άντε, ρε, Φρανιτό, μη μου το λες. Στη Μαλάκα αυτό. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μόνο η κολλητή μου και έχει γίνει σαν φακλάνα. Το μότο! Στο μότο! Είναι κακή λέξη. Μα τι είναι. Ήθελα να πω σαν φαλένα. Χριστέ μου, έλα! Μας έχει δει καλά το 2015 και έλεγα εγώ τόσες εκπομπές έχουμε γράψει, δεν θα γίνει καμία. Anyway. Αλήθεια.
Εγώ το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Να μην το χρησιμοποιείς πολύ, γιατί είναι λίγο. Συγγνώμη πάρα πολύ. Τι θέλω να πω. Είναι αυτή που τρώει πολύ, ρε παιδί μου. Anyway, ας μην το σχολιάσουμε. Τι θέλω να πω. Και στη Ρώμη, πάρα πολύ ωραία. Έφαγα καρβονάρες συνέχεια. Συνέχεια. Τι μαύρες κάνουμε αυγό. Και έχω μάθει το μυστικό για να μην γίνει ομελέτα. Αυτές δεν που βάζουν. Βάζουν μόνο το κόκκινο το αυγό, δεν βάζουν το άλλο. Το ασπράδι. Ναι, το ασπράδι κάνει να. Κάνει τη διαφορά. Να γίνει ομελέτα. Αλλά τέλειωσε η καρβονάρη. Με μπέικον χοντρό, με πολύ λίπος ωραίο εκεί. Γι' αυτό έγινε, σε είδα εγώ, ε. Κυλίτσα σου βγήκε προς τα έξω. Επιμηκύνθηκες, βλέπω, ε. Ακόμα δεν ήρθες. Θα στα κόψω εγώ αυτά, θα στα κόψω. Όμως ο Κώστας Παπαδόπουλος μας έχει στείλει ένα εξώφυλλο που λέει ότι είμαστε το πιο hot ζευγάρι. Το είδα, το είδα. Πάμε σε ένα break, ερχόμαστε να επιστρέψουμε να πούμε τα νέα μας. Δώσε break. Με ποιον? Σήμερα, τι ώρα? Να ξέρω να πάω να το παίξω το στοιχηματάκι μου, ε. Ψ, να σου πω, σας το έχω πει, η Άκη είναι ένα πουλί που κοιμάται. Και όταν θα ξυπνήσει, θα κελαϊδήσει, θα πετάξει στους εφαίρες. Γιατί είσαι ΑΕΚ? Γιατί είμαι, δεν ξέρω ούτε εγώ, με πήγαινε ο πατέρας από μικρό, ρε. Ο πατέρας με έκανε ΑΕΚ, αφού δεν μου φορούσανε... Συγγνώμη. Αφού ρε παιδιά, ήμουνα στην Κούνια και έχω φωτογραφίες που μου φορούσε φανελάκια ασπρόμαυρα. Κιτρινόμαυρα. Ούτε ξέρει πως είναι τα χρώματα του ΑΕΚ. Βρε, ξέρω πως είναι. Ασπρόμαυρα. Εγώ έζησα. Εγώ. Όχι βέβαια. Ο Χάρης τι είναι. ΑΕΚΑΡΑ. Και αυτός. Ναι. Ρε παιδί μου, κάτι φυσιολογικό δεν έχετε στην οικογένεια. Έχουμε, εμένα. Τύπου Παναθηναϊκό, τύπου Ολυμπιακό, τύπου Μάλαγα. Τι λες, όλοι είμαστε εκτζίδες από πάπου προς πάπου. Εκτός πλάκαν, όχι, τώρα δεν ξέρω εγώ. Όχι, τώρα αυτό το είπαμε στην πλάκα. Το ΑΕΚ από πού είναι, από Θεσσαλονίκη? Από Κωνσταντινούπολη, 1924. Είχαμε πάρει πρωτάθλημα, από τότε έχουμε να δούμε. Anyway, αλλά... Θα γυρίσει το πρωτάθλημα με τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Κάπου τότε, ναι. Εγώ έζησα επί εποχές Κετσπάγια, Μπατίστα, επί εποχές Νικολαίδη, τώρα κάτσε καλά, Κωστή. Ο Κωστής είναι φίλος μου, ρε, φιλάκια στον Κωστή αν μας βλέπει. Κάτι θέλει ο Κωστής. Χιώτη. Να σου πω κάτι, τσιάρτασε, αλφάδι πόδι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Στην παρέα μας, με τον Ντέμ, εγώ ήμουν ερωτευμένη, άσε. Λοιπόν, στην παρέα μας, να πούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, είναι και το Αλού Φαν Πάρκ και σας καλώ, παιδιά, όλους έχουμε. Προσωπικά έναν εδώ πέρα να βγάλετε μία selfie στο Αλού Φαν Πάρκ, αλλά όχι μόνο selfie να βγάλετε, να πάτε να δοκιμάσετε και τα καινούργια παιχνίδια, διότι είναι τα μόνα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πού θα πας στο The House of Fear, να περάσεις τέλεια, εντάξει. Καλού κακού, όταν θα πας εκεί πέρα, πάρε και ένα σταυρουδάκι μαζί σου, γιατί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Τώρα που μίλησες για. Ναι, πες το και θα το πω. Έχουμε εκεί πέρα τα πιο σατανικά πλάσματα που μπορείς να φανταστείς από αληθινούς ηθοποιούς κιόλας. Όχι τίποτα μούφες εκεί πέρα, ζωγραφιστά, τίποτα σκιάχτρα. Αληθινούς που θα σε πάρουν από το χεράκι με τις νυχάρες τους και θα σε βάλουν μέσα στο σπίτι. Πρώτον, freestyle extreme ride. Θες να μπεις μέσα με τους κολλητούς σου, μπαίνετε όλοι μέσα, πάτε πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, σου γίνεται το λίγο το έντερο κοκορέτσι. 20 μέτρα. Αλλά κατεβαίνεις μετά κάτω και λες εντάξει, θέλω να το ξαναζήσω. Σου έχει ανέβει η αδρεναλίνη. Φεύγεις καινούριος από το Αλού Φαν Πάρκ. Θα σου πω και άλλα παιχνίδια στη συνέχεια. Μη σας το Mirror Forest που στάρουμε εμείς. Το Mirror Forest, άλλη παιχνιδάρα. Μπαίνεις μέσα στο Mirror Forest. Λοιπόν, είναι σαν παραμύθι. Μια σκοτεινή, ας πούμε, αίθουσα που έχει καθρέφτη από εδώ, καθρέφτη από εκεί, καθρέφτη παραπέρα. Ωραίο είσοδο έχει. Πολύ ωραία είσοδο. Και ξέρουμε εμείς γιατί το λέμε, στις φίλες το λέω κυρίως, αλλά και στους φίλους. Μπαίνεις λοιπόν στο Mirror Forest και χάνεις τα αυγά και τα μπασκάλια, διότι δεν θα ξέρεις από πού να μπεις και από πού να βγεις. Κοινός, θα περάσεις τέλεια. Τώρα που μίλησε για το Σταυρό, ξέρεις ότι ο Δαμασκηνός μπούτυξε για να πάρει το Σταυρό. Αυτό κι αν είναι λαϊκό παιδί. Αυτός κι αν είναι άντρας. Αυτός κι αν είναι άντρας. Α, σας τα είπα. Δεν ξέρω, σας τα είπα, κορίτσια. Όσες ενδιαφέρονται για το Δαμασκηνό, μπορείτε να μας πάρετε. Έχει ζευγάρι. Τι ζευγαρώθηκες? Όχι, αλλά όχι, ωραία. Λοιπόν, όσες ενδιαφέρεστε για το Δαμασκηνό, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. 2-10-66. Πόσο είναι το τηλέφωνό μας, ούτε απ' έξω δεν το ξέρω. 66-65-669. Τώρα. Σωστά. Έχουμε ανοιχτές γραμμές 66-65-669. Το παρασύνθημα είναι «Θέλω το Δαμάσκηνο».
Κατάλαβες. Λοιπόν, δεχόμαστε ηλικίες μέχρι 65. Εκείνη το target group. Τρώει το μάτι. Έλα. Αν έρθουν κατευθείαν να μην πάρουν τηλέφωνο, για να φέρουν το κατητή τους, να προλάβουν να γράψουν την πρίκα τους, έτσι. Παρακείτε. Να προλάβουν, ρε παιδί μου, τα κορίτσια, να είναι λίγο ενημερωμένες. Αγρότης ψάχνει γυναίκα. Ωραίος. Ωραίος, μέρκες τη Σαλαμίνα. Σαλαμίνος, μόνος ψάχνει Σαλαμινέσα. Σαλομίνος, Σαλαμίνος. Λοιπόν, όχι, εντάξει, πλάκα κάνουμε, εννοείται. Είδα μας κινάρα μας εδώ πέρα, έχει σουξέ, έχει. Μεγάλο σουξέ. Λοιπόν, τι είναι ήθελα αυτό να πω. Το καγκουρέ που αρέσει στις κοπέλες. Έχουν γίνει, παιδιά, ακόμα δεν πήγε το 2015. Έχουν γίνει τόσα πράγματα, μα τόσα πράγματα με το που μπήκε αυτός ο χρόνος. Μαντώ, ήδη αρίσαμε το... Με το τέτοιο έτσι. Με το ξηρό, το ξέρω, ναι. Τ' άφησα έτσι. Λόγω ξηρού τώρα που είναι στη μόνα. Λες ότι σε παρακολουθεί. Μπορεί να το είδε από μένα. Δε στάπα. Το ξέρεις ότι είμαστε γείτονες εκεί πέρα στην Ανάβησο. Το άκουσα. Το ξέρεις. Όταν σε είδες το τέτοιο. Αλλά χαμπάρι δεν είχα πάρει. Ρε, που να το ξέρα. Και αυτό, λένε ότι είχε και πολλά λεφτά. Αυτό είναι αλήθεια ή είναι ψέμα. Ο ξηρός, ότι είχε πολλά λεφτά. Ότι είχε πολλά λεφτά εκεί στο σπίτι που το βρήκαν. Βρέθηκαν πάρα πολλά όπλα. Βρέθηκαν σφαίρες, βρέθηκε γενικά όλος αυτός ο όπλα χωρίς σφαίρες, τι να τις κάνει. Όχι, και σφαίρες και όπλα βρέθηκαν. Αυτό. Όπου τα μέσα όπλα, παιδιά. Δεν πάει. Και άκουγα χτες ένα ρεπορτάζ ότι λέει. Μπορεί να ήταν και η Γιάφκα. Φάτο και εσύ. Μπορεί να ήταν αυτή η Γιάφκα όπου όταν κάνανε. Δεν είναι Γιάφκα γυναίκα. Όχι, Γιάφκα είναι το μέρος όπου συγκεντρώνονται μια τρομοκρατική οργάνωση. Όπου πηγαίνουν εκεί. Έκαναν και... τραπέζι εκεί. Ναι. Και λέει ρε Σιβρανίτο ότι όλα αυτά τα χρόνια που αυτή η τρομοκρατική οργάνωση έκανε όλους αυτούς τους βανδαλισμούς και όλα αυτά τα επωνίδιστα πράγματα που έχουμε δει όλοι, λέγανε ότι ίσως εκεί ήταν το κρυσφύγετό τους. Το έλεγε το ρεπορτάζ στον Μπογδάνο, τα είδα, παιδιά. Έβλεπα Μπογδάνο χθες. Βλέπεις και Μπογδάνο. Μ' αρέσει πολύ. Τι ποιότητα που είσαι. Ρε φίλε, μ' αρέσει πολύ ο Μπογδάνος. Να σου πω γιατί. Συγγνώμη, θα το πω δημόσια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μορφωμένος, είναι κοντά σε εμάς και κάνει ένα διαφορετικό, ας πούμε, δελτίο ειδήσεων. Καλά, δελτίο ειδήσεων δεν κάνει. Κάνει μια εκπομπή τέλος πάντων όπου σου μεταφέρει πάρα πολύ ωραία την είδηση. Τον Μπογδάνος βλέπεις. Ναι, το βλέπω. Μ' αρέσει ο Μπογδάνος. Τι να πω, γιατί ρε Βραμίτο! Έξω από εδώ. Γιατί? Εγώ δεν το πάω. Εμένα μου αρέσει ο Μπογδάνος πολύ. Είναι πολύ πληροφορημένος. Όχι, να τα λέμε, παιδιά. Να τα λέμε. Νομίζω ότι είναι από τους λίγους δημοσιογράφους που ούτε αριστερά ούτε δεξιά τον αντέχουν. Το χωνεύουν γιατί? Τον τύπο. Γιατί? Εμένα μου αρέσει, παιδιά, ο Μπογδάνος. Δεν τον αντέχουμε, αυτό λέω. Παιδιά, συγγνώμη. Δεν τον αντέχει αυτόν τον άνθρωπο. Κάτσε. Περίεργα είναι που παντρεύτηκε κιόλας. Συγγνώμη, μα. Ναι, και με κόμπερς, τα παίξει χίπστερ. 2014-2015, ας πούμε, το έτος αυτό που μας πέρασε και τώρα, δύο άτομα ξεχώρισαν στην ελληνική τηλεόραση. Η Πόπη Τσαπανίδου. Μία η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ένας ο Μπογδάνος. Όχι. Τι όχι. Κάνεις μεγάλο λάθος. Αυτός ούτε το όνομα το ξέρω. Τι λες, μωρέ. Που πάει έτσι. Εσύ δεν το ξέρεις. Που μοιάζει με τον άνθρωπο αυτό. Πώς. Από. Ναι, τώρα θα τα λύσουμε αυτά. Από το χλωρίνι. Δεν ξέρω τι έχεις καταλάβει. Έχουμε γίνει και εμείς. Έχουμε πέσει στη λούμπα και έχουμε γίνει ένα πρωινάδικο, Φρανίτη. Εμείς είμαστε για άλλο λόγο εδώ. Εμείς είμαστε για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις. Όταν το βγάλω, δεν το βλέπω. Λοιπόν, πάμε να πούμε την πρώτη μας είδηση. Η μέρα μας θα έρθει. Θα έρθει η μέρα μας. Την αλληλεγγύη του προς τον Χριστόδουλο Ξηρό, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές, εκφράζουν με κείμενό τους που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα interrama.info τα φυλακισμένα μέλη της οργάνωσης. Συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς. Αναλυτικά το κείμενο έλεγε: δεν πρόκειται να χαρίσουμε ούτε μία λέξη που θα ξεκλείδωνε πληροφορίες στον εχθρό. Η απόδραση από τη φυλακή είναι ο μόνος σκοπός και προορισμός ενός εχμαλώτων αρχικού αντάρτη της πόλης. Η λέξη απόδραση. Είναι το συμπυκνωμένο νόημα της ελευθερίας που ανατινάζει τα τείχη της φυλακής και κλειδώνει τις ζωές μας. Μπλα 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 μπλα, πυρι. Και είπανε και διάφορα άλλα. Άστραψαν και βρόντιξαν κοινώς. Ξέρεις τι είχε πει ο Ξηρός. Είπε, λέει, ότι εγώ, τάχαμε και καλά, ήθελα, λέει, να παραδοθώ 2 μήνες πριν. Να πάει, λέει, από μόνος του να παραδοθεί. Και το ρωτάνε, μα γιατί το λες αυτό. Γιατί ήθελα... δεν είχε πετύχει βαφή, γι' αυτό το λόγο. Και δεν γι' αυτό, επειδή δεν είχε κάνει ντεκαπάζ στο μαλλί στη ρίζα. Αλλά ο κύριος του λόγος, παιδιά, από ό,τι λένε μερικά site, ήταν ότι ήθελε να σώσει από την απεργία πείνα στο Ρωμανό.
επειδή λέει εξαιτίας μου είχαν βάλει αυτά τα, αυτούς τους όρους στους κρατούμενους, αν δεν μπορούσαν, ας πούμε, αν ήταν κάποιος φυλακισμένος και δεν μπορούσε να πάει να σπουδάσει, εξαιτίας θεώρησε αυτός της, ότι έφυγε αυτός από της την απόδρασής του από Kelly, τη φυλακή, Kelly, από τον Κορυδαλό. Πατήγια. Και είχε πει ότι ήθελε να πάει, λέει, να αποδράσει. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, εγώ βρήκα σε ένα site τι ακριβώς είπε ο Ξηρός και είχε και διάθεση για χούμορ. Είχε πολύ χούμορ, θέλεις να σου θα πω το τι ακριβώς είπε. Θα σου πω. Είναι καλύτερα από τα ανέκδοτα αυτά που λες. Σαν ανέκδοτα ήταν αυτά που έλεγε. Λοιπόν, άκου. Είπε στον εισαγγελέα, λέει, όπως αυτό που σας είπα, σκόπευε να παραδοθεί για να σωθεί η ζωή. Μήπως του τον πήρες Νίκου από Ρωμανού, το κουλούρι. Ο οποίος έκανε. Ποιο κουλούρι. Τη σελίδα το κουλούρι. Όχι. Όχι, από άλλη. Απεργία πείνα και λέει. Συγκεκριμένα, αισθάνομαι υπεύθυνος για τη ζωή του Ρωμανού, δήλωσε ο Χριστόδουλος Ξηρός, επειδή οι άδειες των κρατουμένων για το Πανεπιστήμιο κόπηκαν με πρόφαση την απόδρασή μου. Σε άλλη ερώτηση του εισαγγελέα, γιατί λέει δεν παραδόθηκε ο Χριστόδουλος Ξηρός, είπε: φοβόμουν μήπως με κάνουν πρόεδρο της Δημοκρατίας τους. Σαμαράς και Βενιζέλος έψαχναν με τόση αγωνία να βρουν πρόεδρο της Δημοκρατίας για να σώσουν τον. Τους. Ναι. Που φοβήθηκα, λέει, πως θα πρότειναν εμένα για πρόεδρο της Δημοκρατίας τους και μετά δεν θα είχα μούτρα να κυκλοφορήσω ούτε στους δρόμους ούτε στις φυλακές. Μετά, σε άλλη ερώτηση του εισαγγελέα, γιατί πήγε, λέει, να βοηθήσει τον αστυνομικό που έπεσε με τη μηχανή εκεί που ξέρεις πώς έχει γίνει αυτό για να τον πιάσουνε, απάντησε πως οι επαναστάτες έχουν μια φυσική ευγένεια την οποία οι μεταλλαγμένοι αστεί δεν πρόκειται να αποκτήσουν ποτέ, αλλά ούτε και να μπορούν να την κατανοήσουν. Μετά, όταν ρωτήθηκε για τις γυναίκες με τις οποίες συναντιόταν όλο αυτό το διάστημα, ο Ξηρός είπε. Έχει κερατώσει την γυναίκα του. Όχι, αλλά δεν έχεις ακούσει τι έχει γίνει με διάφορες γυναίκες. Ήμουν που... εκτός, δεν κατάλαβα. Τώρα θα σου εξηγήσω. Αυτή με την ταυτότητα την άσχημη. Αυτή με την ταυτότητα και με τα γυαλιά είναι. Ποιος το περίμενα από αυτή. Έλα μου ντε. Που περίμενε. Είναι σαν καλόγρια. Αυτή που λες, Φρανιτάρα μου, είναι μια φοιτήτρια η οποία είχε περάσει στην Κομωτινή, δεν είχε πατήσει το πόδι της. Α, έχει σπουδάσει για διακομωτρία. Όχι, δεν θυμάμαι σε ποιο τμήμα είχε περάσει. Παιδιά, θα σας γελάσω. Κομωτινή, δεν είπες. Πάνω στην Κομωτινή, βρε. Στην πόλη. Είναι, Κομωτινή, τι είναι. Οι σπουδές για κομωτήριο. Πόλη. Πώς λέμε Θεσσαλονίκη, πώς λέμε Θεσσαλία. Κομωτινή, βρε. Καμία σχέση με κομωτήρια. Και τι είχε πει λοιπόν η συγκεκριμένη, κάτι τώρα για το ξέχασα. Αυτή δεν πήγε ο πατέρας σήμερα στο Παπαδάκι. Αυτός ήταν ο πατέρας. Ο πατέρας δεν το πίστευε. Διότι εξαφανίστηκε αυτή. Την ψάχνουνε τώρα και τι είχε κάνει. Είχε πάει και βοηθούσε τον Ξηρό, τον οποίο εικάζουν ότι τον γνώρισε περίπου το καλοκαίρι. Α, Σάμερλοφ, και τον βοηθούσε. Αυτά είναι τα χειρότερα. Άστα. Και τον βοηθούσε λοιπόν να, που λες έτσι, να κρύβεται εκείνος από την αστυνομία και είχε πάει και είχε νοικιάσει εκείνη. Το διαμέρισμα που διέμενε ο Ξηρός στην Ανάβησο, με πλαστή ταυτότητα όμως, με ταυτότητα άλλης. Και μάλιστα έβλεπα χτες και την κοπελίτσα που είχαν χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της. Φερόμενη ως. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε την κοπέλα. Αντζελά. Δεν θυμάμαι καθόλου πώς τη λέγανε. Τέλος πάντων, και όταν ρωτήθηκε λοιπόν για τις γυναίκες με τις οποίες συναντιόταν όλο αυτό το διάστημα, απάντησε, λέει, πως εγώ είμαι κύριος. Δεν μιλάω ποτέ για τις γυναίκες. Εγώ είμαι κύριος. Δεν μιλάω, λέει, ποτέ για τις γυναίκες με τις οποίες συνευρίσκομαι. Για το θόρυβο που έχει ξεσπάσει με τα ξανθά μαλλιά του, άκου τι είπε. Είπε πως ήθελε να τα βάψει ξανθά από μικρός, αλλά δεν τον άφηνε ο πατέρας του επειδή ήταν παπάς, ενώ τόνισε πως ήθελε να δώσει και λίγη χαρά στους Έλληνες, αφού οι απόκριες πλησιάζουν και ήδη οι μισοί Έλληνες έχουν αποφασίσει φέτος να ντυθούν Χριστόδουλος Ξηρός. Και τέλος, άκου τι είπε τώρα αυτός, το ήθελε πολύ ρε, το ήθελε να βγει στην τηλεόραση αυτός, το είχε... είπε λοιπόν στον εισαγγελέα πως οι δικαστές πρέπει να απολογηθούν για τη συνεργασία τους με τις δυνάμεις κατοχής και φώναξε αντίσταση στην Τρόικα, δεν θα μας σώσει κανένας σωτήρας. Οπότε, λέει, δεν υπάρχουν και πολλοί σήμερα στην Ελλάδα που θα διαφωνήσουν μαζί του, αν ντρέπονται να το παραδεχτούν. Εντάξει, ήταν λίγο, όχι λίγο, ήταν πολύ εριστικός. Και από ό,τι φαίνεται δεν το φοβίζει τίποτα, παιδιά. Δεν το σκιάζει φοβέρα καμία το Χριστόδουλο, ε. Για που είναι κυρίως, τι να φοβάται. Τι κυρίως. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Loca Report, το Λοζόντανα, με Τρέλα και Κορδέλα και Τσαχπινιά και σας έχω ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Συγκεκριμένα θυμάστε που σας λέγαμε για τα smartphones, τα Lumia και για τους τυχερούς μας. Ναι, τώρα κάτι αρχίζετε και θυμάστε. Τους τυχερούς νικητές του διαγωνισμού Make It Happen της Microsoft Lumia.
Όλοι αυτοί λοιπόν είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τους αγαπημένους τους boys ενώ σε ένα exclusive χριστουγεννιάτικο πάρτι. Εμείς οι στόχοι, οι ευχές, τα χαμόγελα δεν έλειψαν και εμείς ήμασταν εκεί για να σας το μεταδώσουμε. Παρόλα αυτά, μετά από αυτό το ρεπορτάζ, είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε ότι εμείς επικοινωνήσαμε μέσα στις φυλακές του Κορδαλού. Βρήκαμε τον ίδιο τον Χριστόδουλο Ξηρό, τον οποίο τον έχω εδώ δίπλα μου και θα παραχωρήσει την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη εδώ, στο MAD TV, στο Loka Report. Πάμε σας παρακαλώ να δούμε το ρεπορτάζ και για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, έχουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον Χριστόδουλο Ξηρό μαζί μας. Πάμε. Δώσε Φάνη. Ως δεύτερη Ellie Style, θέλω να σας καλωσορίσω στο δελτίο ειδήσεων Loka Report. Όπως σας είχαμε ανακοινώσει και νωρίτερα, έχουμε μαζί μας τον Χριστόδουλο Ξηρό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για ποιο λόγο αποφασίσατε να μιλήσετε με πλάτη στην κάμερα, κύριε Χριστόδουλε Ξηρέ, από τη στιγμή που σας ξέρει όλη η Ελλάδα πλέον? Γιατί αποφάσισα εχθές το βράδυ ότι είμαι μεγάλος φαν από την Σία και το Σαντελιέρ, ναι, και πάντα τραγουδάει κοιτάζοντας. Έχω και πρόβλημα γιατί δεν επικοινωνώ με τον κόσμο εδώ και πολλές μήνες και καταλαβαίνετε. Έχετε ξεχάσει την ελληνική. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Από ό,τι βλέπω, προλάβατε και βάψετε και ρίζα μέσα στον Κορδαλό. Βεβαίως, μετά από. Ποιος σας έβαψε τη ρίζα μέσα στον Κορδαλό? Εγώ έκανα ένα tutorial στο YouTube, το βρήκα. Ναι. Από τη Μάρα. Ναι. Και αποφάσισα να το κάνω. Βλέπετε MAD TV. Βλέπω MAD TV. Ναι. Είμαι μεγάλο φαν του Θέμη Γιοργαντά και τη. Θωμαία Πέργη, μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή που κάνει. Για ποιο λόγο αποφασίσατε να δώσετε την πρώτη σας τηλεοπτική εμφάνιση στο MAD TV? Αποφάσισα να το κάνω μαζί σας, η κυρία Μαντώγα Στεράτου, ναι, για να μαθαίνετε πώς να βάψετε μία ολόκληρη ρίζα. Μία ρίζα, έχω πρόβλημα σε αυτό, ομολόγω. Γιατί να είσαι μελαχρινή και να βάφεις το μαλλί ξανθό δεν είναι πρόβλημα ενώ για μας. Ενώ εσείς που είσαστε μελαχρινός και το βάψατε ξανθό δεν έχετε πρόβλημα. Δεν έχω καθόλου πρόβλημα, όπως να βλέπετε. Να σας πω, κύριε Χριστόδουλε, επειδή έχετε αφήσει και το μούσο σας και από ό,τι βλέπω από άσπρο το βάψατε και αυτό, θα θέλετε να γυρίσετε. Ναι, το μαύρισα λίγο. Θα θέλετε να γυρίσετε στην κάμερα να τα λέμε τα τέτοια. Δεν θέλω ακόμα να. Μα τέτοιο κάλος και τέτοια ομορφιά είναι κρίμα να την βλέπει ο τείχος. Δεν γίνεται, μην με προκαλείτε. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε σχετικά με τα νέα, έτσι, όλα αυτά που έχουμε μάθει τώρα τελευταία, με όλα αυτά που έχουν γίνει. Θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο αποφασίσατε να κάνετε τη γιάφκα σας στην Ανάβησο. Για ποιο λόγο? Ανάβησο ήταν πάντα μια περιοχή που νομίζω ότι τα έχει αλεπορεί πάρα πολύ. Τα έχει αλεπορεί? Ναι. Τι σημαίνει τα έχει αλεπορεί? Τα έχει αλεπορεί εδώ και πολύ καιρό. Και νομίζω ότι δεν γίνεται. Τα έχει αλεπορεί. Δεν γίνονται πράγματα. Δεν γίνονται πράγματα. Και γιατί το μαραθώνιο Γλυφάδα ανάβησο. Συγγνώμη τι με ρωτάει το αγαπημένο μου Κοντρόλ. Θέλει, λέει, το Κοντρόλ να σας δει να γυρίσετε την πλάτη σας στον κόσμο. Να πρέπει πείτε να ετοιμαστώ λίγο. Ναι, να πείτε κάποιο μήνυμα, αν έχετε να πείτε δηλαδή κάτι. Αν θέλετε να περάσετε το μήνυμα σας μέσα από την παρουσία σας εδώ πέρα στο MAD TV. Είστε έτοιμοι? Είμαι έτοιμη. Είστε έτοιμοι? Κυρίες και κύριοι, ο Χριστόδουλος Ξηρός. Για τα μάτια σας και μόνο. Κύριε Ξηρέ! Κύριε Χριστόδουλε! Παρακαλώ. Θέλω να σας πω ότι αυτές τις 2-3 μέρες έχετε ομορφύνει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δηλαδή, σε σχέση, αν βάλουμε το πριν και βάλουμε και το μετά, αν μπορεί το αγαπημένο Κοντρόλ από πάνω να κάνει έτσι κατά τη διάρκεια της ομιλίας μας το πριν και το μετά, θέλω να βάλετε να δείτε τις αλλαγές. Καταρχήν έχει βάψει ρίζα, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Έχει βάψει και μουστάκι. Πήρα τηλέφωνο την φίλη μου, την Ραφαέλα Καρά. Έχει φύγει αυτή η άσπρη τρίχα. Ναι. Έχει προσθέσει και πούδρα από ό,τι βλέπετε. Ναι. Αλλά πάντοτε. Baking powder. Αλλά πάντοτε δεν χάνει τον νεανικό του στυλ, διότι ξέρετε ότι εμφανιζόταν με φούτερ, έτσι. Πάντα φούτερ. Θυμάσαι το κόκκινο φούτερ? Θυμάμαι το κόκκινο φούτερ. Θυμάμαι κιόλα παλιότερα που είχατε εμφανιστεί και σε ένα βίντεο κλιπ. Μια Σαϊδού που παίζετε μπουζουκάκι από πίσω με παραπανήσια κιλά. Ναι. Μου πείτε πώς χάσατε τα κιλά, κύριε Χριστόδουλε. Έκανα δίαιτα. Τι δίαιτα? Μπρόκολο. Μόνο μπρόκολο, όλο μόνο ένα μπρόκολο. Χρόνο. Μόνο μπρόκολο. Να σας ρωτήσω κάτι. Γι' αυτό έμεινα και μόνος, κατάλαβες. Για ποιο λόγο? Είναι το μπρόκολο. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούσατε ποδήλατο και δεν χρησιμοποιούσατε κάποιο άλλο πατίνι, ας πούμε, μέσω μεταφοράς?
πατίνι, ξέρω εγώ, πατίνια, κάποιο αυτοκίνητο ίσως. Δεν έχω δίπλωμα. Δεν έχετε δίπλωμα. Όχι. Μάλιστα. Στην ερώτηση που σας κάνανε τις προάλλες στο δικαστήριο και σας ρωτήσανε σχετικά με τις γυναίκες που βρίσκονταν όλο αυτό το διάστημα δίπλα σας, τι έχετε να πείτε για αυτές, θέλετε να μας αποκαλύψετε? Μην με βλέπετε έτσι, αλλά εγώ είμαι κυρίως. Είστε κυρίως. Είμαι κυρίως, μην με βλέπετε έτσι τώρα στα χάλια μου, αλλά είμαι κυρίως. Να σας πω με την φοιτήτρια. Πώς συνάψατε σχέσεις, πού τη γνωρίσατε? Χρώσταγα 3 μαθήματα στο πανεπιστήμιο και έκανα επαφή. Μα αφού είστε 40 φεύγα, πώς ακόμα. Χρωστάω. Αιώνιος φοιτητής, μάλιστα. Χρωστάω. Την ερωτευτήκατε την κοπέλα αυτή? Η αλήθεια είναι ότι μου θύμισε λίγο την καλόγρια από το σχολείο που είχα. Την καλόγρια από το σχολείο. Ναι, ακριβώς. Και ξύπνησε, ας πούμε, έρωτες παιδικούς. Ήταν μια μπόμπα αυτή η κοπέλα. Κύριε Χριστόδουλε, ξηρέ, επειδή γι' αυτό πιστεύω... αποφάσισε να γίνει και τρομοκρατίστα. Επειδή πιστεύω ότι χρειάζεστε λίγο κέφι, λίγο να ψυχή να βάλετε στη ζωή σας, θα σας πάω στο Αλούφαν Πάρκ. Νομίζω ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Γουστάρω. Θέλετε Αλούφαν Πάρκ? Ναι. Πείτε μου ένα παιχνίδι που θέλετε να πούμε. Θέλω. Ναι, ένα που τέλει. Θέλω. Ναι, Χριστόδουλε, το πες ακούς. Το. Ναι. Θέλω. Ναι. Πες το, ευλογημένε. Το καραβάκι. Ποιο καραβάκι? Το καράβι. Το καράβι πέρα δόθε. Πέρα δόθε. Εκεί θα σε πάω, αγάπη μου. Θα σε πάω. Όπως εγώ τις τελευταίες μήνες. Πέρα δόθε. Θα σε πάω πέρα δόθε. Εκεί στο καράβι να μπεις μέσα. Μπας και κουνηθεί λίγο το μυαλό σου και σταματήσεις να κάνεις όλα αυτά που κάνεις και κάτσεις εκεί πέρα αιώνια στη φυλακή. Αλλά θα σε πάω και στο freestyle extreme ride. Να κουνηθεί η κεφάλα σου. Να κουνηθεί λίγο ο εγκέφαλος μέσα σε αυτό το κρανίο το όμορφο. Έχω ωραίο κούρεμα τώρα για να κουνηθεί το κεφάλι. Έτσι. Και να τη δεις αλλιώς, παιδιά, το λέω και σε εσάς. Αλλού Fun Park δεν έχεις πουθενά καλύτερα να πας. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Σαν τον Ναπολέον Μποναπάρτη. Επιστροφή λοιπόν εδώ, ζώντανα στο Loca Report. Καλά, μετά από αυτήν την αποκλειστική συνέντευξη που είχαμε, νομίζω να μας παίξουν όλοι τα κανάλια. Παπαδάκι, θα μας παίξει ο Τράγκας. Ποιος είναι ο Τράγκας? Ο Τράγκας. Τον Τράγκα δεν το ξέρω. Μήπως έχει λίγο φωνία. Έχει λίγο φωνία, αλλά είναι δημοσιογράφος παλαιάσκοπης. Ποιος είναι ο Τράγκα? Ξέρεις ποιος? Καλά, δεν θα σου πω. Θέλω να σου πω δύο πράγματα για όπου πρέπει να πάνε τα παιδιά τώρα. Πώς τα παιδιά θέλω να μην σε χάσουμε από 3 Δεκεμβρίου. Από 3 Δεκεμβρίου υπάρχει μια παράσταση πάρα πολύ ωραία. Το έχεις χάσει. Και εσύ έχεις χάσει την παράσταση που πρέπει να πας. Που είναι μαγειρεύοντας με τον Elvis στο σταθμό στο θέατρο από 3 Δεκεμβρίου. Τα εισιτήρια μπορείτε να τα βρείτε στο www.cookingwithelvis.gr. Είναι τιμές φυσιολογικές που μπορείτε να πληρώσετε όλοι. Και παίζουν η Νικολέτα Βλαβιανού, η Ιωάννα Πηλιχού, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος και στο ρόλο του Elvis ο Κώστας Δόξας. Και όχι μόνο αυτό, παιδιά, μπορείτε να πάτε από. Και σινεμά. 8 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους σε όλη την Αθήνα, περιπέτεια στο Αιγαίο, που πήγα και εγώ για ρεπορτάζ, που είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία που είναι παραγωγή από Φιλανδία με την Ελλάδα και έχει καταπληκτικούς ηθοποιούς. Όπως είναι η Φιγιάννα Τσολά που ήρθε εδώ στο Breaking Mad με τον Δημήτρη, ένα κοριτσάκι 16 χρονών πολύ τανατούχα, η Γιώνα Τριανταφυλλίδου, ο Ορφέας Αυγουστίδης, η Ναταλία Δραγούνη, ο Γιάννης Στάνκογλου, η Έφη Παπαθεοδόρου και ο Γιάννης Ουγανέλης και ο Γεράσιμος Εσκαδαρέσης. Λοιπόν, να πάτε να δείτε και σινεμά σας έχουμε, αλλά έχουμε και θέατρο. Επίσης, να σας πω και εγώ μία πρόταση πάρα πολύ ωραία. Η Ακαταμάχητη Λεβέντες, η τελική αναμέτρηση, το μέρος πρώτο, στο θέατρο επί Κολωνό. Από 15 Οκτωβρίου μπορείτε να πάτε να το απολαύσετε. Όχι από 15 ήταν, δηλαδή προβάλλετε. Ουρί! Θα σε κάνω μαύρο, Μόνο αυτό σου λέω. Οι Ακαταμάχητοι Λεβέντες λοιπόν ξαναχτυπούν με νέες περιπέτειες στο θέατρο επί Κολωνό. Ναυπλίου 12 και Λένορμαν 94 στον Κολωνό. Να αναφέρουμε λίγο και τους ηθοποιούς όπου παίζουν. Σκηνοθεσία Δημήτρης Δεϊγάτης, μουσική Νίκος Τσέκος, κοστούμια Λούκα Καζανόβα.
με την ομάδα Epi Play, που το καλοκαίρι ζωντάνεψε, λέει, την περιπέτειά της στο φεστιβάλ Off of Athens 2014, στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης. Λοιπόν, να πάτε όλοι να το δείτε, πραγματικά και οι τιμές. Η πρεμιέρα ήταν στις 15 Οκτωβρίου, συνεχίζονται οι παραστάσεις, Τετάρτη και Πέμπτη, και τα εισιτήρια είναι πάμφτινα, 10 ευρώ τίποτα. Θέλω να περάσουμε. Όχι. Γιατί είμαστε και ποιοτική εκπομπή. Να πάμε στην επόμενη είδηση, να αφήσουμε τον ξηρό να πάμε στο Γιωργάκη τον Παπανδρέου. Α, τον Παριέ με το τύπο αυτό. Ναι, αλλά δεν κατάλαβες όμως τι λέει ο Γιώργος Παπανδρέου. Φτιάχνει κόμμα και θέλει όλους εμάς να πάμε υποψήφιοι βουλευτές. Σου λέει, θες να γίνεις βουλευτής. Έλα! Έλα, βάλ τον, πες. Λοιπόν. Ο Γιώργος Παπανδρέου ψάχνει υποψήφιους που θέλουν να αυτοπροταθούν. Υποψήφιος για κόμμα, υποψηφίου, συγγνώμη, για κόμμα, φαίνεται πως ψάχνει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος τώρα στρέφεται στο διαδίκτυο για να εντοπίσει όσους επιθυμούν να αυτοπροταθούν για τις ερχόμενες εκλογές. Δηλαδή, πάτε σκύλα, λες, τόσοι... Ναι, βεβαίως. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Εγγραφές από το Casting to the Voice, τον Greek Idol, η ανακοίνωση στη σελίδα Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών στο Facebook παραπέμπει στο site του και τη φόρμα επικοινωνίας με τίτλο «Γίνε και εσύ υποψήφιος υποψήφια». Δημοσίευση by Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Στη φόρμα επικοινωνίας που ονομάζεται «Αυτοπροτάσεις» θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, την περιοχή όπου θέλετε έτσι να βάλετε την υποψηφιότητά σας βιογραφικό και να εξηγήσετε το γιατί θέλετε. Θέλετε να γίνετε, να βάλετε υποψηφιότητα. Ο Γιώργος Παπανδρέου επίσης επισκέφτηκε και το Αγρίνιο και το απόγευμα θα μιλήσει στο Παπαστράτιο Μέγαρο. Μπράβο, έχει ξεκινήσει στους δρόμους ο Γιώργος και ψάχνει υπουργούς και βουλευτές και ανθρώπους να τον ψηφίσουν. Παιδιά, τώρα να ρωτήσω εγώ δημόσια εδώ στην Ελλάδα. Αυτός ο άνθρωπος έχει κάποιο λάτωμα. Δεν ξέρει να κάνει καλό ποδήλατο. Μόνο. Το μοναδικό του ελάττω. Μόνο. Θυμάσαι όταν έβαλε την κλάστρα εκεί για να το φυτέψει. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος αλήθεια έχει κάποιο πρόβλημα. Τι να σου πω, εσύ θέλει να δοκιμάσει ξανά τις δυνάμεις. Θέλει να ξαναπέσει. Τελικά με τα MQO τι έγινε με αυτόν τον τύπο που έλεγαν ότι πήρε λεφτά από MQO. Τίποτα, όπως γίνεται. Πού είναι δικαστή. Όπως γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Συνήθως κουκουλώνονται όλα τα μεγάλα σκάνδαλα και όπως λένε, ένα μεγάλο σκάνδαλο καλύπτεται πάντοτε από ένα μεγαλύτερο. Οπότε θαύτηκε και αυτό το σκάνδαλο, βγήκανε μετά όλα όσα, όλες οι υποθέσεις που μάθαμε με τις σκουριές, πού είναι και οι σκουριές πάλι, καλύφθηκε και αυτό. Όλα που μαθαίνουμε κάθε μήνα, το ένα διαδέχεται αυτό το άλλο. Αυτό με το δάσος εννοείς. Και στο τέλος τα ξεχνάμε κιόλα. Στις σκουριές που είχε γίνει με τα ορυχεία εκεί, με το χρυσό που θυμάσαι που είχαν πουλήσει. Ναι, εκεί που ήταν το δάσος, αυτό που θέλανε να κάνουν κάποια έργα για να κάνουν εξόρυξη χρυσού. Α, εντάξει. Τέλος πάντων, όλο αυτό το θέμα το τεράστιο. Το ανέφερα έτσι. Τώρα θα έχουμε να απασχολούμαστε με τον ξηρό. Και αν θα πέσουν χιόνια ή δεν θα πέσουν στην Ελλάδα. Και πόσοι θα εγκλωβιστούν και πόσοι. Ναι, παιδιά, αυτό που δεν χιονίσει στο κέντρο της Αθήνας της. Ναι, γιατί πέφτει το χιόνι, αλλά μετά λιώνει. Το χιόνι, λιώνει. Γι' αυτό. Τέλος πάντων. Πες στον Bill Gates κάτι. Να πάω στην Παλαιστίνη. Ναι, επόμενη. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο που θα χάσουμε και να μην σχολιάσουμε τώρα. Άλλο για τον Γιώργο Παπανδρέου. Τι να πούμε. Δεν το τέλεις. Πάμε ένα παρακάτω. Ποντικό φάρμακο να του δώσουμε. Πάμε παρακάτω. Να μην πούμε γιατί. Έχει πρόσωπο σαν ποντίκι. Να μην πούμε για τη βουτιά που βούτυξαν τα παλικάρια μας στη λίμνη του που ήταν μέσα ο κροκόδηλος ο Σύφης. Ναι, που το έχουμε είπες, εδώ πέρα το και. Είπες, το είπες. Είπαμε για το Δαμάσκηνο. Βούτυξαν και εδώ και το παλικάρι μας εδώ. Βουτήξανε και οι ατρόμοι στην Κρήτη. Ρε, ο Σύφης, καταρχήν, πώς να αντέξει σε τέτοιες θερμοκρασίες που έχουμε εδώ. Αυτή που. Κροκόδηλας είναι, αλλά εκεί που μένει ο κροκόδηλας. Αν εσύ έχεις ένα παλτό από δέρμα του κροκόδηλο, δεν κρυώνεις. Όχι, ρε, αλλά το λέω ότι αυτό το ζώο δεν ζει σε τροπικά δάση. Ναι, αλλά δεν νιώθει θερμοκρασία. Δεν έχει, έχει τέτοιες καιρικές συνθήκες και εκεί που κανονικά, ας πούμε. Στον Αίγυπτο χιονίσει. Παντού. Τι λέει, τι. Ναι. Βεβαίως. Γιατί από την Αίγυπτο είναι ο κροκόδηλος. Και στο Αφγανιστάν χιονίζει. Κάτσε ρε, ο κροκόδηλος. Και πιο πάνω, στο Μαρούσι χιόνισε. Ο κροκόδηλος πού κανονικά, ας πούμε, ζει. Από την Κλεοπάτρα, δεν ήταν το pet της Κλεοπάτρας. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Θα σε γελάσω. Γάτες ήταν. Ό,τι κροκόδηλο. Πόπο, παραπληροφόρηση εδώ πέρα, Και έκανε και είμαστε. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Τώρα η Κλεοπάτρα έκανε μπάνιο σε γάλα γαϊδούρας. Γάλα γαϊδούρα. Ναι. Πιο γαϊδούρα από αυτή η γυναίκα, πώς πρέπει να μυρίσει μετά. Καλέ, μην την βρίζεις, πεθαμένη γυναίκα.
Και ιερό σύμβολο. Σιγά. Τι σιγά, βρε. Σιγά. Όχι, σιγά. Να μην... Μετά ήταν στο Τουταγχάμο μας, το πουλάνε σαν μοντέλο, να... μοντέλο του Ντόλγκα. Ναι. Και ήταν κουφό, κουτσό. Στραβός. Με κάτι δοντάρες, να. Αλλά δεν πρέπει όμως να... Δεν πρέπει να τους... ας τους πεθαμένους εκεί που βρίσκονται. Καλύτερα να φοβόμαστε τους ζωντανούς. Άμα Αντώνα σου πω κάτι τώρα. Κάτι είδες, κάτι φάντασμα. Ναι. Στη Ρώμη. Ναι, 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 το ξέρω. Ναι. Στο Κολοσσέο. Ναι, όχι. Πού? Στο δωμάτιο. Στον πύργο της Πίζας. Στο δωμάτιο. Πού καλέ. Είχα paranormal activity. Πότε, τώρα κοιμόμουν. Ναι. Και εκεί που κοιμόμουν. Ναι. Ένιωθα μία πίεση εδώ. Ναι. Και ξύπνησα. Και τι είδες. Και κοίταξα το παράθυρο που ήμουν σε ένα τέταρτο όροφο. Ναι. Και πίσω από την κουρτίνα από έξω. Ναι. Είδα ένα πρόσωπο. Ναι! Ποιο ήτανε, η μόρα. Όχι, δεν ξέρω. Ποια κουρτίνα όμως στο παράθυρο, μπαλκόνι είχε το ξενοδοχείο. Ναι. Μήπως ήταν κανένας κλέφτης ο οποίος ήθελε να μπει μέσα και να σε κλέψει. Όχι, γιατί μετά περπάτησα και δεν το είδα. Μήπως είχες φάει αλλά τίποτα περίεργο εκείνη την ημέρα θύμισε... που είχες παραστήσεις, κάνα μανιτάρι, ξέρω ναι. εγώ. Αλλά μου θύμισε το πρόσωπο της Πενέλοπε Κρούθ. Μήπως ήρθε η ίδια η Πενέλοπε να σε επισκεφτεί, μήπως σου λέει ποια διασημότητα είναι αυτή από την Ελλάδα. Εγώ ξέρεις γιατί νομίζω, γιατί και είναι. Για τη μέρα που ήμουνα στη Ρώμη... Παπαράτσι ήτανε, το βρήκα. Πήγαινα στο Βατικανό και περίμενα 2 ώρες για να μπω μέσα ναι. και τελικά ξεκίνησε να βρέγει, λέει, α, μην πάει. Εκεί, και δεν πήγες ποτέ στο Βατικανό. Από έξω. Δεν πήγες μέσα, ε. Ούτε εγώ ρε σε. Και νομίζω ότι με μάτιασε κάποιον εκεί. Κάς μοναχός που σε είδε εκεί, ε. Και λέει, αυτό δεν περιμένει, φεύγει. Μπορεί να σε πέρασε για παπαδοπέδι, έτσι με τα μουσια που σε είδε. Για κάνα καθολικό εκεί παπά. Δεν έχουν τέτοια μουσια. Τι έχουνε. Αξιρισμένα όλα. Όχι όλα. Αξιρίζονται οι καθολικοί παπάδες. Βέβαια. Γιατί. Γιατί είναι πιο καθαροί. Γιατί τον αφήσει, τον αξιρίσει, ας πούμε, μουσική. Τι είπε ο παπάς για τον Τσίπρα. Όχι ο παπάς. Βγήκε και είπε ότι. Δεν θα πω ακριβώς τις δηλώσεις του, αλλά επειδή υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας ότι υποστηρίζει. Τέλος πάντων, έχει βγει και έχει πει ρε παιδί μου ότι είναι άθεος, ότι δεν πιστεύει. Όπως είναι λογικό, προκλήθηκαν κάποια έτσι. Διαμάχες, να το πω σε εισαγωγικά. Κάποιες αντιρρήσεις με την Εκκλησία. Που εντάξει, παιδιά, εμένα μου φαίνεται απολύτως λογικό, διότι υπάρχει ο λόγος και ο αντίλογος. Ο μεν υποστηρίζει ότι δεν θέλω, επειδή δεν πιστεύω, ρε παιδί μου, και είναι δικαίωμά μου να μην πιστεύω. Και ο δε λέει ότι ολόκληρος πρωθυπουργός, ας πούμε, της χώρας πρέπει να πιστεύει στο Θεό, έτσι. Και ο Σαμάρας έλεγε μου μίλησε ο Θεός. Ο Σαμάρας πιστεύει. Και το αισθάνεται. Το αισθάνεται κι εσύ. Το μυρίζεται. Λοιπόν, να σας πω, είσαι κρυωμένος. Εγώ όχι. Δεν έχεις τίποτα εσύ. Και πάλι καλά δεν έχω κρυώσει. Είναι κανείς εδώ κρυωμένος. Όχι. Όχι, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Η Ντενής. Διότι, παιδιά, η Ντενής, έχει κρυώσει, να ξέρω, να πηγαίνω μακριά, τείχο. Παιδιά, το φετινό εμβόλιο δεν καλύπτει, λέει, δεν καλύπτει τη γρήπη. Τον ιό της γρήπης, θα σου πω ποιον ιό, όπως το λένε, ήταν 3 ή 2, γιατί δεν έχουν βρει, παιδιά, το εμβόλιο. Άκου. Το κόδωνα του κινδύνου κρούουν οι γιατροί για πιθανή επιδημία γρήπης στη χώρα μας, καθώς το εποχιακό αντιγρυπτικό εμβόλιο για σεζόν 2014-2015 δεν καλύπτει το υπότυπο ΙΤΑ 3 ή 2, που προκαλεί, λέει, τα περισσότερα φετινά κρούσματα. Ήδη από τις πρώτες ημέρες του νέου έτους στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα γρήπης που έχριζαν εισαγωγής, λέει, σε νοσοκομείο και 2 θανάτια από επιπλοκές της. Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμόξεων, στα τέλη Δεκεμβρίου είχε καταγραφεί αύξηση 10% των κρουσμάτων πανευρωπαϊκά. Επίσης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το επίπεδο νοσηρότητας της γρήπης στις χώρες της Ευρώπης αυξήθηκε από το 9% στο 13% μέσα σε μία εβδομάδα. Ανάλογη ανωδική τάση είχαμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα, οπότε όσοι έξω κυκλοφορείτε και δείτε κανέναν έτσι λίγο με λίγο κρυωμένη μητούλα, με λίγο συμπτώματα γρήπης, προσέχετε, διότι δεν έχει βγει ακόμα το εμβόλιο για το ΙΤΑ 3 ή 2. Και είναι και επικίνδυνο. Χαζή ερώτηση, η γρήπη πώς κολλάει. Αν ας πούμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε σου πετάξω στα γονίδια σάλιου, μπορείς να το κολλήσεις έτσι. Αλλά δεν είσαι σε αυτή η θεία να μου πετάσεις
στα γονίδια. Αλλά έχεις δει μία φωτογραφία απεικονίζει όταν κάποιος άνθρωπος φτερνίζεται. Μεταφέρονται χιλιάδες στα γονίδια σάλιο. Οπότε μπορείς να κολλήσεις πολύ εύκολα. Αν κάποιος φτερνίζεται δίπλα σου. Δηλαδή πρέπει να κάτσεις σε σπίτι. Για να μην κολλάς. Να προσέξεις, Ρεφρανίτο. Να τρως καλά. Να είναι καλή η γερή άμυνα του οργανισμού σου. Να πίνεις πολλές πορτοκαλάδες. Η εθνική άμυνα σημαίνει τέτοιο. Όχι, άλλο είναι αυτό. Άλλο. Άμυνα του οργανισμού. Να θωρακίσεις την άμυνα του οργανισμού σου. Δηλαδή να τρώσεις πολλά πορτοκάλια, να πάρεις βιταμίνη C, ακτινίδιο, να πηγαίνεις και τουαλέτα. Δεν μ' αρέσουν. Κάτσε τι πάθε ήδη τα τρία. Άμα δεν σ' αρέσουν. Εγώ δεν θα πεθάνω. Αφού εγώ είμαι. Όπως λέμε στην Ισπανία, είναι μπίτσο. Και να λαμβάνεις και πολύ σίδηρο. Μπίτσο. Μπίτσο. Όχι. Όπως τις κατσαρίδες. Un bicho, μια κατσαρίδα. Μάλιστα. Πάμε σε ένα μπρεκάκι και ερχόμαστε εδώ με τον bicho. Δεν πεθαίνει ποτέ. Travels, you wanna bad habits. Bad habits. No travels. Φρανίτο, τι ωραία μπλουζάκια φοράμε σήμερα, σ' αρέσει. Ναι, τα μπλουζάκια του αλούφα να πάρει κανένα πλάνο, ρε Ιβάν, που το κάνει. Άνοιξε λίγο να φανεί καλά. A skill zone is where the coolest things happen. Δεν τρέπεσαι. Όχι. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλούφα Μάρκ, παιδιά, πραγματικά να πάτε. Αξίζει η εμπειρία. Σας έχουμε πει πάρα πολλά παιχνίδια που μπορείτε να γνωρίσετε και στο Αλούφα Μάρκ. Και δεν σας είπα για το Skill Zone. Μπορείς να πας εκεί πέρα λοιπόν και να παίξεις να ψυχαγωγηθείς. Πάρα πολύ εύκολα. Bowling roller για bowling και ισορροπία. Μπάσκετ, σουτάρεις, βάζεις καλάθι και κερδίζεις εδώ πέρα όπως κέρδιζε το φρανιτάκι μας. Κουκλάκια όμορφα. Ανέβα ως την κορυφή της ανεμόσκαλας χωρίς να τουμπάρεις. Πέρασε μέσα από ακτίνες λέιζερ χωρίς να κουμπίζεις. Laser maze, prize wheel. Γύρισε το τροχό της τύχης με τα δώρα. Πυροβολείς με μπαζούκας και κερδίζεις πολύ όμορφα δωράκια και πάρα πολλά άλλα. Για του λόγου του αληθές σας έχουμε ετοιμάσει και ένα βιντεάκι από το Αλούφαν Πάρκ όπου πήγε ο Φρανίτο και έκανε ποια δοκίμασες. Το Moonraker. Το Moonraker. Πάμε να το δούμε και ερχόμαστε εδώ. Και τις καρχαρίες. Σας άρεσε, παιδιά, το Αλούφαν Πάρκ το ρεπορτάζ. Είμαι σίγουρη και θέλω να στείλω φιλάκια πάρα πολλά στη φίλη μας. Την Ειρήνη, όπου μας έβγαλε μαζί με την κολλητούλα της μία selfie από το Αλούφαν Πάρκ. Δείξτε εδώ, ρε Ιβανάρα, πρώτο πλάνο εδώ να δούμε τις κοριτσάρες μας, τις όμορφες. Κοριτσάκια μου, ελπίζω να μας βλέπετε. Ελπίζουμε να πάμε και μία φορά μαζί στο Αλούφαν Πάρκ, να διασκεδάσουμε, έτσι, να πάμε παρέα με τα κοριτσάκια. Εσύ που δεν φοβάσαι καθόλου. Θα παίξουμε στο συγκρουόμενο, θα πάμε. Στο συγκρουόμενο, να πάμε και στο καράβι. Τώρα που μπήκα δεν το φοβάμαι. Λοιπόν, φιλάκια, στα όμορφα μουτράκια σας ευχαριστούμε για τη φωτό. Έφυγε τρέχοντας από το καράβι, λέτε ότι δεν το φοβάται. Όχι, ρε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνύματα. Πριν διαβάσουμε μηνύματα, σίγουρα θα διαβάσουμε. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι το τρίτο Gaming Festival βρίσκεται στην τελική του ευθεία. Όλες αυτές τις μέρες φυσικά είστε πάρα πολύ καλά πληροφορημένοι, διότι ήταν κατάμεστο μέσα το Gaming Festival. Στο The Mall Athens, στην Ερατζιώτισσα. Μας τιμήσατε έτσι πάρα πολύ με τη συμμετοχή σας. Περάσατε και καλά και σούπερ. Να σας πω όμως ότι μέχρι την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου, στον 4ο όροφο του Εμπορικού Κέντρου, θα μπορείς να πας εκεί πέρα για να ζήσεις μοναδικές εμπειρίες. Όπως θα ακολουθήσουν πάρα πολλά του τουρνουά που θα λάβουν χώρα και μπορείτε να συνδηλώσετε κι εσείς τη συμμετοχή σας. Πάρα πολλά events με δυνατές μουσικάρες, με πάρα πολύ ωραία και καινούργια. Για παιχνίδια. Παιχνίδια που δεν έχουν κυκλοφορήσει. Παιχνίδια που δεν έχουν κυκλοφορήσει. Γι' αυτό όσοι είστε λάτρεις του gaming, πηγαίνετε, προλαβαίνετε μέχρι την Κυριακή 11 Ιανουαρίου. Πάμε για να δώσουμε μηνυματάκια, κουτσουνάκι μου. Έχουμε πολλά μηνύματα σήμερα. Έχουμε την Εφη που λέει: δείτε και μια φωτογραφία από το meet-up που έγινε όταν. Όχι όταν. Στον Βόλο για τα τρία πανέμορφα αγγελούδια του Boys Noise. Για δείξε φωτογραφία από όλα τα κορίτσια. Όλα αρχίσουν τώρα. Πίσω πια μην κοιτάς. Οι φίλες μας εδώ πέρα που αγαπάνε πάρα πολύ. Πολύ αγάπη, πολύ αγάπη. Εγώ, παιδιά, θέλω να πω ότι οι Noisers και ειδικά αυτές οι κοπέλες, αν μας βλέπουν από το Βόλο, είναι πάρα πολύ οργανωμένες. Έχουν κάνει ολόκληρη σελίδα, συζητάνε, έχουν γίνει φιλαράκια όλες μαζί. Συζητάνε για το πώς θα φέρουν τους Boys Noisers. Θα ήθελες να είσαι εσύ Noiser από Βόλο. Θα ήθελα να είμαι μια Noiser τόσο φανατική, όχι μόνο από Βόλο.
Μέσα, να σου πω κάτι. Έχω μπει που έχουν και έτσι ένα inbox εκεί στο Facebook, μια ομάδα μάλλον, συγγνώμη, και είναι και από άλλες περιοχές. Δεν είναι μόνο από το Βόλο και έχουν παιδιά όλες οι Noizer συγκεντρωθεί και έχουν γίνει όλες μια ωραία παρεούλα. Πόσο ωραίο είναι αυτό που οι καλλιτέχνες. Πόσο ωραίο, πόσο ωραία είναι η επόμενη φωτογραφία που μέσα στέλνει στο Facebook, στον οποίο βλέπουμε τη Μαντώ Καστεράτου με ένα φανατικό τη εκπομπή που του δίνει ένα φιλί. Βάλε ένα full screen να το δούμε. Γεια σου, αγαπουλίτσα μου. Έλα, αυτό είναι το φιλαράκι μου. Λες ότι την έχει δαγώσει. Κάνει η άλλη. Ο φιλαράκος μου, ο Γιώργος, όπου ξέρεις που ήμασταν εκεί. Ήμασταν στο Αλούφα Πάρκ. Και θέλω να πω ότι... Εκεί που δεν ανέβηκες. Εκεί που δεν ανέβηκα. Και θέλω να πω ότι ο Γιώργος, ο φίλος μου, που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, είχε έρθει εκεί πέρα μόνο για μας για να δοκιμάσει στο Αλούφα Πάρκ όλα τα... Μπράβο, ρε Γιώργο. Όλα τα παιχνιδάκια. Μπορεί να βγάλεις τη φωτό. Γεια σου, Γιωργάκο. Και περίμενε, να σου διαβάσω κάποια μηνύματα. Έχουμε τη Μαράκη που λέει καλημέρα από τον όμορφο και παγωμένο Βόλο. Κουτσουνάκια μου, τι κάνετε. Σας αγαπώ. Φραν, μας έλειψες. Επιτέλους γύρισα. Ευχαριστώ. Η Άντζη, που λέει καλημέρα, Φραν και Μαντό. Φρανίτο, σε λατρεύουμε. Η Κατερίνα, σαν το Καρβέλα. Με καρέ είναι ο κύριος, Φραν. Σαν το Καρβέλα, ναι. Το Καρβέλα, το Νίκο Καρβέλα. Α, ναι. Η Γιούλια μας λέει, Φραν Θεός, σε πάει πολύ το look του Σιρού. Η Ντίνα, Φραν, τραγούδα πώς εννοείς. Όλα αρχίζουν. Ξεκινάμε οι δύο μαζί. Όχι, okay, θα το τραγουδήσουμε στο τέλος της εκπομπής. Η Ντίνα, Φραν, τραγούδα πώς εννοείς, θα το τραγουδήσουμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Κώστης Παπαδόπουλος, Φραν, δείξε το εξώφυλλο. Τι? Μπαίνω ένα full screen. Που λέει, hot ζευγάρι. Και του 2015, hot ζευγάρι Μαντό και Φραν. Love story hot. Hot κιόλας, ε. Δεν κουράζεται πόσο ποτέ, hot, ρε παιδί μου, αυτός hot, ο Παπαδόπουλος. Δεν κουράζεται με τίποτα ο Κώστας. Και έχουμε το εστράτο που με λέει, γεια σας, παιδιά, γιατί να ανοίξουν τα σχολεία, θέλω να βλέπω εσάς. Γεια σου, κουτσουνάκι μου, όμορφο. Η Εστέρα μας λέει, καλησπέρα, γλυκούλια. Είμαι στον δρόμο για Θεσσαλονίκη και σας απολαμβάνω. Πολλά φιλιά. Πώς μας απολαμβάνει? Μπορεί να μας απολαμβάνει μέσω YouTube. Να έχει 3G πόσο... και... Ο Κώστας Φράγκ σταμάτα να... Ομορφαίνεις. Να με μπερδεύεις με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Ποιος? Ο Κώστα Παπαδόπουλο που έχει γίνει φίρμα. Ποιον μπερδέψεις με ποιον? Ο άλλος Κώστας, δεν ξέρω. Η Νάντια, γεια σας Μαντώ, άλλαξε ομάδα και γίνει Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα όχι, γιατί η Μπαρτσελόνα είναι τη χειρότερη ομάδα της Ισπανίας. Ούτε καν θα έπρεπε να παίξει στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Τώρα εσύ άγγισε ένα θέμα που δεν έπρεπε να έχεις αγγίσει. Γιατί όλος ο κόσμος πρέπει να είναι Real Madrid και μόνο Real Madrid. Γιατί Real Madrid είναι λευκό, είναι καθαρό, είναι impoluto. Καταλαβαίνεις. Impoluto, πες το. Αυτό. Ναι. Είναι η ομάδα τους κυρίους, σαν και εμένα. Τους κυρίους. Την Μπαρσελόνα, τι χρώματα είναι αυτά. Αυτά τα χρώματα είναι τα χρώματα της Νέα Σμύρνη. Έτσι. Όπου παιδιά γίνεται ναι, χαμός. Ναι, θα έπρεπε να πάρει copyright, Νέα Σμύρνη. Άσε μας τώρα. Δώσε και άλλα μηνύματα, αν που γράφει Βαρσελόνα, που δεν γράφεται Βαρσελόνα. Δώσε καλά και άλλα μηνύματα, αν προλάβουμε, γιατί έχουμε πολλά. Η Κατερίνα, γεια σας, παιδιά, νομίζω ότι τα σχολεία κανονικά ανοίγουν αύριο. Ναι, ανοίγουν αύριο. Η Χριστίνα, γεια σας, είστε υπέροχοι και κάνετε πολύ ωραία εκπομπή. Γεια σου, αγαπουλίτσα μου, όμορφη. Ευχαριστούμε πολύ, ρε. Ο Ιγνάτιος μας λέει. Ιγνάτιος, ωραίο όνομα. Το Σάββατο θα ενηλικιωθώ. Έλα. Και θέλω να κάνω κάποια επαναστατική τρέλα. Ναι, για πες. Για να το γιορτάσω. Έλα εδώ. Τι να κάνω, μήπως να κατέβω στην πλατεία της Αριστοτέλους. Ναι. Γυμνός. Ναι. Εντάξει. Τι. Και να βγάλω την μπλούσα και να αρχίσω να χορεύω το τσίμπο του Playman. Γιατί όχι. Εγώ αλλά... αυτό σκέφτομαι να κάνω. Θα πήγαινα κατά το Σύνταγμα, αλλά δυστυχώς... Δεν μένω θα ψοφήσεις από το κρύο, φίλε, όποιος και να είσαι, όπως ο Γνάτιος. Τώρα να χορεύεις το τσίμπο από Playmate, χόρεψε κάτι άλλο. Όχι, γιατί να μην χορέψεις το τσίμπο, ωραίο είναι. Τουρουρουρου, ήτανε και το τραγούδι που άνοιξα με τα VMA φέτος. Εγώ νόμιζα ότι θα έκανε κάποια άλλη τρέλα. Εντάξει, αυτό τρελά είναι. Μπορεί να θέλει να τα πετάξει και να εμφανιστεί στην Ομόνια. Η Αθήνα μας λέει καλημέρα κουτσουνάκια, βάλτε please boys and noise στο One Direction. Ο Αλεξάνδρος μου λέει γεια σου κουτσουνάκια. Ο Κώστας Παπαδόπουλος ανά χω ζευγάρι, χω ζευγάρι. Ναι. Η Λαμής, καλησπέρα, τι κάνετε παιδάκια. Γεια σου, κουτσούνε μου. Πολύ στεναχωρημένη. Γιατί? Που αρχίσουν τα σχολεία. Οχ.
Εντάξει, μωρέ, στρώσου λίγο τώρα. Καλημέρα, βάλτε boys and noise. Να μην πάμε και σχόλιο, στρώσου λίγο. Λοιπόν, πάμε και στο Twitter. Θέλω να το δείξω αυτό. Χτες μας το είχαν στείλει, αλλά θέλω να το δείξω. Ο Χριστάκης μας στέλνει καλημέρα από μένα και την παρέα μου και το τάβλι από το Αγρίνιο στο Stop Cafe που βλέπουμε Loka Report φανατικά. Μπράβο! Δείξε εδώ! Μπράβο! Δείξε εδώ ρε, τα φιλαράκια. Μπράβο το Αγρίνιο! Παιδιά, δεν ξέρω αν μας βλέπετε σήμερα. Αλλά πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ, σας αγαπάμε. Έχεις πάει στο Αγρίνιο. Αμέ, πού έχω είναι περάσει. Το Αγρίνιο, ακριβώς. Δίπλα από Πάτρα. Παιδιά, πού είναι το Αγρίνιο, κοντά, πού είναι. Πριν πού, στο Μεσολόγγι είναι. Πριν, εκεί κοντά στο Μεσολόγγι, πριν το Μεσολόγγι. Η Έλενα μας λέει, παιδιά είστε υπέροχοι, σας αγαπώ, συνεχίστε και το 2015 με αυτή τη διάθεση και τον ενθουσιασμό, χρόνια πολλά. Το χαμόγελο του Μάικ μας λέει, βάλτε σας παρακαλώ του Σρέκ, είπα πόσο σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ. Ο Κώστας μας έστειλε εδώ πέρα πάλι την ωραία του αυτή τη φωτογραφία που έφτιαξε. Το Φροσάκι μας λέει, καλημέρα κουκλάκια μου, η μέρα αρχίζει ωραία με εσάς, ευχαριστώ κουτσουνάκι μου. Η Γιώτα μας λέει, καλημέρα σας, η εκπομπή σας είναι πάρα πολύ ωραία, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι. Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι, Φανταρά? Το μένω δικό σου, τους Boys and Noise. Μένω δικό σου, τον Boys and Noise. Εδώ μας έχει στείλει ο Κωστάκης μας πάρα πολλά. Ο Κώστας ο Παπαδόπουλος επίσης μας έστειλε και ένα χιονάνθρωπο. Για το τραπέζι... Είναι και καλλιτέχνη. Κοίτα εδώ τι έκανε. Για το τραπέζι του Loka Report, ορίστε. Δεν ξέρω τώρα που το έχει φτιάξει αυτό, από χιόνι, από πλαστελίνη. Υπέροχο! Είναι καταπληκτικό! Το μαλλιό! Είναι... Μπορούμε να το πουλήσουμε με τη μυαλάκι. Θα το βάλουμε δημοπρασία. Επίσης μας έστειλε και το σκυλί του, τον οποίο τον έντυσε με μπουφάν. Κάτι άλλο. Θέλω να σας δείξω. Θέλω να σας δείξω εδώ. Δείξε το σκυλί του Κωστάκη μας, εδώ το ωραίο. Κουτσουνάκι όμορφο, το σκυλαράκι του, το όμορφο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωστάρα μου. Ο ένα άλλος Κώστας, ετοιμάσου τώρα, αυτό θα σας αρέσει πολύ. Να το διαφημιστικό λέει που μοίρασα στους φίλους μου για να σας δουν, γιατί έχουμε τόσο φανατικό κοινό που φτιάχνει και διαφημιστικά. Κώστα, σ' αγαπώ. Κοίτα το διαφημιστικό μας έφτιαξε. Θέλω να φανεί πάρα πολύ καλά. Είναι το flyer μας, είναι το φυλάδιό μας. Loka Report με τον Φραν, αυτός είναι ο Φραν εκεί πέρα, ο οποίος έχει βάλει το χέρι του στην πρίζα και έχει πάθει ηλεκτροπληξία, το λες και αχινό. Και τη Μαντό, η οποία, εντάξει, έχει πολύ ωραίο μαλλί, έτσι περιποιημένο, στη 1:30 στο MAD TV. Ένα χειροκρότημα, παιδιά, στον Κώστα, ναι, ναι, πραγματικά. Ναι, καλλιτέχνη. Είσαι το κοινό είναι... Αρτιστικό. Είσαι respect, πραγματικά σ' αγαπώ, Κώστα. Η Δημητρούλα μας, τι κάνετε αγάπης μου, πώς τα περάσατε, μου λείψατε ρε, είχα να σας δω πολύ καιρό, φιλάκια πολλά λάδια. Γεια σου ομορφιά μου και σε σένα. Λάδια και ρίγα. Μας έστειλε επίσης και τη φωτό της γάτα της, της γάτας της Δημητρούλας, όπου ξύπνησε εδώ, βλέπεις εδώ, χουζουρεύει η γάτα. Εκεί μας χάλα πάνω. Σ' αρέσει, Ιβάν. Ναι, ναι. Και τι όμορφο. Δεν είναι. Να στείλετε, παιδιά, πολλές φωτογραφίες με ζωάκια αν έχετε. Η Σία μας έστειλε Still My Girl, βάλτε σας παρακαλώ background song. Αν γίνεται, βάλτε σαν χαλάκι από κάτω να παίζει. Επίσης, ο Κώστας μας λέει ότι μένει στο Μαρούσι και έχει χιονίσει εκεί που μένει. Την άλλη φορά λέει, Φραν, εκτός από τη Μαντώνα, πάρεις και εμένα. Στο Αλούφαν Πάρκ, η Δήμητρα μας το λέει αυτό. Η Smile My Justin μας λέει, γεια σας αγαπούλες μου, είδατε τις φωτό του Justin Bieber. Φυσικά και τις είδαμε, το κατάξαντο το μαλλί που έκανε, το καινούργιο. Όχι, το ωραίο. Εννοεί αυτός για το Calvin. Α, γι' αυτό που κατάλαβα. No questions. Ναι, τις είδαμε. Τακτούλης ο Justin. Η ex Masters Courtney μας λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε ένα break. Πάμε σε ένα break, γιατί παιδιά μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δώσε break, ερχόμαστε. Έτσι θα γίνουμε κι εμείς, όταν ακούμε Boys and Noise, σαν τη φίλη εδώ πέρα. Σαν τη φίλη μας, η οποία μας έστειλε εδώ πέρα τη φωτογραφία της και μας λέει, έτσι θα γίνω κι εγώ όταν πάω σχολείο αύριο. Και ένα τελευταίο και το Φροσάκι μας έστειλε εδώ αυτή την εικόνα. Τι θα πω, Μαντώ. Να θυμίσουμε στα παιδιά. Ναι, ότι πρέπει να πάνε στο Λούφαν, πάνε να δοκιμάσουν όλα τα παιχνίδια, να περάσουν πάρα πολύ ωραία, να πάρουν τους φίλους που... Την κοιλιά, δεν έχω κοιλιά. Όχι, δείχνω την μπλούζα. Είναι σαν όταν πας στο έρημο και βλέπεις κάτι που δεν υπάρχει. Λούφαν Πάρκ, πρέπει να πας. Να πάνε στο Λούφαν, πάνε να περάσουν πάρα πολύ ωραία.
Και αυτό. Και να βγάλουν πολλές selfies, να βγάλετε selfies, παιδιά, όσες περισσότερες μπορείτε. Και να μας τις στέλνετε εδώ στο Loca Report με ό,τι κουλό έτσι πάνω, αν είστε με τσιρίδες, με τα μαλλιά έτσι. Και το αλούφαν πάρα δεν είναι μόνο για τα Χριστούγεννα, ότι μπορεί να πάνε όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Δεν φεύγουμε από εκεί τα παιχνίδια. Α, γεια σου. Και... εδώ στο Loca Report να τις διαβάζουμε και να τις δείχνουμε κιόλας για να κάνετε και πλακίτσα με τους κολλητούς σας. Και εμείς θα γυρίσουμε αύριο στις 1.30, στις 7 στην Κύπρο, στις 8 και στο Best Of. Και πάμε να φύγουμε τραγουδώντας λιγάκι. YouTube.com κάτω στο Μάτι Δικρή. Έλα, τραγούδα λίγο. Στην χώρα μαζί σου μπορώ, τα πάντα μπορώ. Όταν λες αγαπώ, μαζί σου μπορώ. Όλα αρχίζουν τώρα. Όλα αρχίζουν τώρα.